ταυτότητά σου εσύ την πάρεις και την έχεις στην τσέπη, δεν είναι το ίδιο αν την είχες στο μέτωπο σφραγισμένος? Τι λες εσύ? Δεν υπάρχει διαφορά σε τίποτα από αυτό. Αυτό είναι από εμάς τους αδυναμίες της ανθρώπους βγαλμένο, γιατί μας αρέσει η ζωή που διάγουμε, τη ζωή, την υλική ζωή, και δεν θέλουμε να την αφήσουμε λίγο, να την εγκαταλείψουμε προς στιγμή για να βρούμε τη σωτηρία της ψυχής. Εκεί είναι το σημείο. Αν σε ένα ζευγάρι, γέροντα, σε μια οικογένεια, ο άντρας, ας πούμε, θα πάρει, η γυναίκα δεν θα πάρει. Το ένα παιδί θα πάρει, το άλλο παιδί θα πάρει. Θα γίνουν φασαρίες, χωρισμοί, θα χωρίσουν, θα γίνουν σύγχυσης, πατέρα Αθανάση. Δυστυχώς θα γίνει σύγχυσης στο λαό γενικά. Εμείς οι πνευματικοί που έχουμε 10, 20, 30 πνευματικά τέκνα, θα πρέπει να φροντίσουμε για τους ανθρώπους μας αυτούς. Να φροντίσετε να όσο μην μπορούμε. Πάρουν όσο μπορούμε. Ναι, όσο θα, μπορούμε. Θα φροντίσουμε και όσο μπορούμε για την τροφή τους, για την, ναι, να τους συμμαζέψουμε, να τους έχουμε υπό την προστασία μας. Τα πάντα μας θα είναι κοινά για τους χριστιανούς, τους μη έχοντας πάρει τα φλόγια. Θα τους μαζέψουμε γύρω από την προστασία μας. Ακριβώς, ακριβώς. Θα γίνει λόγος Κυρίου. Και όπως ήταν οι πρώτοι χριστιανοί οι Απόστολοι που τα πάντα είχαν κοινά, έτσι θα γίνει στους χριστιανούς. Δεν θα έχεις τίποτα δικό σου να πεις ότι ασφαλίζεσαι, έχεις 1000 κιλά αλεύρι και να πεις ότι θα κάθισαι εσύ να το φας ξεκούραστα και χωρίς ταραχή. Θα έρθουν πρώτα το αλεύρι να το πάρουν αυτοί με τη σφραγισμένη και δεν θα έχεις τίποτα μέσα στο μοναστήρι. Θα μαζευτούμε δηλαδή καθομάδες και καθ' αυτά. Καθομάδες οι χριστιανοί και ό,τι διατάσσει ο Κύριος τότε θα πορεύονται. Όμως εκεί είναι ο Κύριος και δεν θα αφήσει τον άνθρωπο. Δεν θα μας αφήσει. Να είστε βέβαιοι και πιστοί. Γιατί αυτό το σημείο θέλει περισσότερη πίστη να έχουμε εκείνες τις ημέρες. Πίστη. Τότε ο Κύριος θα είναι κοντά μας και θα βοηθεί τα πάντα ό,τι θέλουμε. Γέροντα, εάν ας πούμε ο επίσκοπος ο δικός μου ή ο επίσκοπος ενός άλλου μοναστηριού ή τώρα αύριο που θα κάνουν το συλλαλητήριο μερικοί πατέρες είναι ηγούμενοι. Έρχεται ο πρώτος και του κάνει μια αναφορά στη σύνοδο και τον πάρει το μοναστήριο οτιδήποτε. Αυτό τι θα γίνει τότε? Να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν θα το καταφέρει αυτό. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί δεν στηρίζεται σε κανένα νόμο να πει ότι είναι παραβάτης αυτά που υπαρέλυσε. Θα πει ότι δεν με ρώτησε εμένα και ότι βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να ρωτήσει τον επίσκοπό του. Ναι, τι θα πούμε, ότι είναι θέμα συνειδήσεως? Όχι, ναι, θέμα Θεού. Συνειδήσεως, αλλά εμείς σε ρωτήσαμε, σεβασμιότητε, και δεν μας είπες ότι δεν είναι τίποτα ή τίποτα. Εμάς είναι θέμα συνειδήσεως. Και βγήκαμε να φωνάξουμε σαν χριστιανοί άνθρωποι, αυτός είναι ο Σατανάς και δεν τον θέλουμε. Γιατί δεσμεύει τον άνθρωπο και τον τραβάει αιώνια μέσα στην καταδίκη. Αυτό θα μας εμποδίσει. Γιατί δεν είναι για πράγματα υλικά υπόθεση αυτή. Δεν πρόκειται περί ψυχής ο άνθρωπος. Ούτε για διοικητικά, ούτε για άλλα πράγματα. Δεν είναι θέμα σωτηρίας. Εκείνα δεν μας ενδιαφέρουν τα πράγματα τότε. Δεν θα ενδιαφέρουν. Γέροντα, εάν ας πούμε ο επίσκοπός μας πάρει την ταυτότητα, θα έχουμε επικοινωνία εμείς οι άλλοι? Δεν θα έχετε. Δεν πρέπει να βρούμε κάποιο επίσκοπο που να είμαστε από κάτω? Όχι, τότε ακούστε, τότε θα είναι μερικοί επίσκοποι που θα είναι κρατούν μόνους αυτούς, θα πειθαρχούμε όσοι δεν πάρουν ταυτότητα. Θα πειθαρχούμε τους επισκόπους που πήραν ταυτότητα. Δεν έχουν μέρος με τον Χριστό. Δεν έχουμε καμία επικοινωνία, καμία σχέση με αυτούς. Αυτό σημαίνει σχίσμα. Τι σχίσμα γίνεται? Σχίσμα θα είναι, σχίσμα. Έχει αρχίσει το σχίσμα να γίνεται. Έχει αρχίσει το σχίσμα. Αλλά σχίσμα υπέρ του Θεού, ζηλωτέ του Θεού, και όχι για πράγματα της γης υλικά. Ούτε για αξιώματα. Επομένως θα ακούμε τους επισκόπους που δεν θα πάρουν ταυτότητα. Θα πάρουν ταυτότητα. Αυτούς θα ακούμε. Ό,τι πούν αυτοί, αυτό θα κάνουμε. Έτσι. Αυτή θα είναι η εκκλησία του Θεού τότε, αδελφέ μου Γιώργη.
Μη φοβάσαι λοιπόν, γιατί σε βλέπω και να... Δεν φοβάμαι. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, θα είσαι δυνατός. Μη φοβάσαι, θα είσαι και τις ημέρες. Τα γεροντάκια θα βγουν έξω και θα φωνάζουν και ό,τι θέλει να γίνει.